Αν και όπως ήδη υπόθηκε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ευρωκοινοβούλιο δεν ψηφίζουν νόμους με υποχρεωτική ισχύ στα ζητήματα της εκπαίδευσης για τα κράτη-μέλη, αυτό δεν σημαίνει ότι οι αποφάσεις αυτού των οργάνων δεν έχουν το χαρακτήρα του πλαισίου, μέσα στο οποίο πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις συγκεκριμένα από τις κυβερνήσεις για μια σειρά ζητήματα και για την εκπαίδευση. Γι' αυτόν τον λόγο, σταθερή πηξίδα ανάλυσης των εξελίξεων στα σχολεία αποτελούν τα ντοκουμέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνοψίζουν τα βήματα που έχει κάνει κάθε κράτος μέλος, την προώθηση αυτής της ενιαίας στρατηγικής του κεφαλαίου, όπως ήδη υπόθηκε, εντοπίζουν δυσκολίες, καθυστερήσεις, ενώ ταυτόχρονα δεφύδονται και τις ανάδειξεις θετικών προσπαθειών, καλές πρακτικές των κυβερνήσεων. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο για τα σχολεία? Να παίξουν πιο ενεργό ρόλο στην απόκτηση νέων ικανοτήτων που απαιτούνται για την ένταξη στην οικονομία, στο έδαφος της ανάπτυξης νέων εργαλείων που εμφανίζονται λόγω και της εμφάνισης της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών. Δεύτερον, να προετοιμάσουν ιδεολογικά τους μαθητές για να αποδεχτούν τον καπιταλισμό, την ελεύθερη αγορά, όπως λένε, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προωθήσουν την ενεργητική υπεράσπιση μια σειρά αστικών ζητημάτων, ζητούμενων, όπως η επιχειρηματικότητα, η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, η κοινή ευρωπαϊκή μνήμη ενάντια στους ολοκληρωτισμούς, όπως λένε, δηλαδή η ταύτιση φασισμού-κομμουνισμού. Τρίτον, το σχολείο να σχεδιάζει διαφοροποιημένο σχολικό πρόγραμμα, να προγραμματίζει την παρέμβαση επιχειρήσεων στο πρόγραμμά του, να αναζητά πηγές χρηματοδότησης σε αυτές τις επιχειρήσεις. Τέταρτον και τελευταίο, στη βάση όλων των παραπάνω, το σχολείο να ελέγχεται για την επίτευξη των στόχων που του τίθεται τόσο από το κράτος όσο και από την κοινωνία. Να λογοδοτεί δηλαδή για το αν εναρμονίζει τη λειτουργία του στα κατά καιρούς αιτήματα της αστικής τάξης. Στην προμετωπίδα των κυβερνήσεων, των ιεραρχήσεων και των προβληματισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται το ζήτημα της παροχής των αναγκαίων ικανοτήτων για τη διαβίου μάθηση, που αποτελεί άλλωστε ομπρέλα του συνόλου της αστικής στρατηγικής και όχι μόνο για την Ευρώπη. Ήδη από το 2006, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταλήξει σε 8 βασικές δεξιότητες που πρέπει κατελάχιστο να παρέχονται σε όλους τους μαθητές από την έναρξη της εκπαιδευτικής τους πορείας, προσδιορίζοντας το γενικό πλαίσιο τους. Το 2016 κατέληξε σε βελτίωση του πλαισίου αυτού. Σημειώνει μάλιστα ότι ενώ ορισμένες από τις βασικές δεξιότητες έχουν ήδη εδρεωμένη θέση στα εκπαιδευτικά συστήματα, αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση άλλων, όπως η επιχειρηματικότητα, η ιδιότητα του πολίτη, η ψηφιακή ικανότητα, η κριτική σκέψη και άλλα. Τι σχέση έχει αυτή η στρατηγική των δεξιοτήτων με την καθημερινότητα που βιώνει? Ας μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τα πρώτα βήματα που κάνει ένας άνθρωπος, με τα δικαιώματα του βρέφους, του μικρού παιδιού. Έχει ανάγκη από σταθερότητα, υγιεινές συνθήκες ζωής, χρόνο με τους γονείς του και κυρίως με τη μάνα του. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλα κατευθύνεται, εντελώς αντίθετα. Στο όνομα της ισότητας, καταργεί δικαιώματα και κατακτήσεις που κέρδισε με αίμα ο λαός μας, οι γυναίκες του λαού μας. Εμπορευματοποιεί τα πάντα, το δικαίωμα στη μητρότητα είναι υποαίρεση. Και όταν μιλάμε για δικαίωμα στη μητρότητα, εννοούμε όχι μόνο το δικαίωμα στη γυναίκα να κάνει παιδιά, αλλά και το δικαίωμα του παιδιού να χαρεί τη μάνα του. Πηγαίνοντας πια στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, βλέπουμε ότι αυτά έχουν ανάγκη από παιχνίδι, ομαδικό και ατομικό, ελεύθερους χώρους, πράσινο, παιδικές χαρές και άλλα. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλού το πάει. Ο κόσμος του νηπίου, το πρωτάκι του δημοτικού και η ψυχή του, είναι αντικείμενο κερδοφορίας, όχι μόνο όταν μεγαλώσει, αλλά εδώ και τώρα. Ο φθηνός και υποταγμένος εργαζόμενος χτίζεται, βλέπετε, από πολύ νωρίς. Δεν πρόκειται για υποθέσεις, αλλά για απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Σχετικά με τις βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει», ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προσχολική βαθμίδα. Ακούστε πώς προσεγγίζει την νηπιακή ηλικία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωκοινοβούλιο εφιστά την προσοχή στη σημασία της προώθησης μιας νοοτροπίας ανάγνωσης από την προσχολική ηλικία και εξής, καθώς και στη σημασία της πρόσβασης σε αναγνωστικό υλικό από την προσχολική ηλικία κιόλας και υπογραμμίζει τη σημασία της πολυγλωσσίας για την κινητικότητα. Για το
το λόγο αυτό, καλεί τα κράτη-μέλη να εισαγάγουν την εκμάθηση δεύτερης γλώσσας σε πρώιμο στάδιο. Το ίδιο ισχύει και με τα παιδιά του Δημοτικού. Και αυτά θέλουν χώρους για να παίξουν, να αναθληθούν και την ίδια στιγμή είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δηλαδή για να το πούμε απλά, κάποιοι να βγάζουν κέρδος από την ανικανοποίητη κοινωνική και λαϊκή ανάγκη για άθληση ή για δημιουργία. Πέρα όμως από αυτό, τα παιδιά του Δημοτικού θέλουν να γνωρίσουν τον κόσμο, να πάρουν ολόκληρη ζωντανή μόρφωση. Αντί γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κατεύθυνση να αλλάξει το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού έργου. Ο εκπαιδευτικός κρίνεται σαν να είναι η διδασκαλία σύνολο κόλπων, συνταγών, για να κερδίσει απλά τα παιδιά. Και όχι σαν να είναι η διδασκαλία ουσιαστική μετάδοση γνώση, στοιχείο της διαπαιδαγώγησης. Και κάπως έτσι, λίγο παλιότερα, το 2006 στην Ελλάδα, ήρθαν τα σχολικά βιβλία. Αν ανατρέξει κανείς αυτά, θα βρει ακριβώς αυτές τις προσαρμογές και το διαμεσολαβητικό ρόλο, όπως λένε, που επιφυλάσσεται στον εκπαιδευτικό. Έτσι, οι συνταγές μαγειρικής αντικατέστησαν τους κλασικούς λογοτέχνες, η πρόσκληση σε πάρτι των Θερβάντες, τα άρθρα από τις αστικές εφημερίδες των Σέξπιρ, το Ρίτζοντς. Και ύστερα να ρωτιούνται γιατί τα παιδιά δεν έχουν, λέει, παιδεία. Είναι λοιπόν τα παραπάνω παραδείγματα, είναι λοιπόν μάλλον ρωτάμε, τα παραδείγματα άσχετα από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαβίου μάθηση. Προσοχή, όχι διαβίου μόρφωση, αλλά μάθηση. Φυσικά η μάθηση είναι μια διαδικασία που δεν ταυτίζεται με την εκπαίδευση. Για παράδειγμα, μαθαίνω στον δρόμο ότι ο Γιώργος χώρισε με τη Μαρία, αλλά αυτό δεν είναι γνώση. Η επιλογή αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία, ούτε είναι προϊόν άγνοιας. Εκεί ακριβώς το πάνε. Η μάθηση να είναι η ομπρέλα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Γι' αυτό και η διαβίου μάθηση θεωρείται σε όλα τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η βασική στρατηγική επιλογή που καθορίζει όλες τις άλλες. Το ερώτημα που καλοπροαίρετα μπορεί κάποιος να θέσει είναι το εξής. Μα δεν χρειάζονται πρακτικές γνώσεις, δεξιότητες. Μήπως τελικά το ΚΚΕ υπερασπίζεται μια εκπαιδευτική διαδικασία πιο κλασική που έχει ξεπεραστεί πια από τις εξελίξεις στην παραγωγή, στην επιστήμη. Η κριτική που ασκούμε ως κόμμα στη στρατηγική της διαβίου μάθησης αφορά την υποκατάσταση του σκοπού της εκπαίδευσης, που κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι η μόρφωση και συνολικά η διαπαιδαγώγηση από τη μάθηση. Για να το θέσουμε λοιπόν πολύ απλά, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Πού επιλέγει να κατευθύνει τη χρηματοδότηση η εκάστοτε κυβέρνηση, πού επιλέγει να δώσει βάρος. Κάτι άλλωστε που θα φανεί και στις υπόλοιπες παρεμβάσεις που θα γίνουν για μια σειρά πλευρές, για τις σχολικές υποδομές, για την προσχολική και την ειδική αγωγή. Φίλες και φίλοι, είναι αλήθεια πως όλοι μας έχουμε προβληματισμούς αλλά και γνώμη για το τι συμβαίνει στα σχολεία των παιδιών μας, τους μαθητές. Έχουμε ερωτήματα και αγωνίες. Θα αναρωτηθεί κανείς, γιατί οι συνεχόμενες αλλαγές στην εκπαίδευση δεν λειτουργούν συνολικά προωθητικά στην ανύψωση του μορφωτικού επίπεδου των μαθητών. Γιατί τα επιστημονικά επιτεύγματα που συνεχώς αναπτύσσονται και συσσωρεύονται δεν μπορούν να διαχειριστούν με παιδαγωγικά επεξεργασμένο τρόπο το σχολείο. Τελικά, γιατί το νέο δεν έρχεται ποτέ, όπως μας λένε, και γιατί το παλιό δεν μπορεί να ανανεωθεί. Να γιατί. Η αστική εκπαίδευση βρίσκεται εκεί ακριβώς που βρίσκεται και ο κόσμος που τη στηρίζει. Ο αστικός κόσμος. Είναι μια εποχή συνεχόμενων κρισιακών φαινομένων και στην εκπαίδευση. Τέτοιων όπως τα επιφανειακά περίεργα φαινόμενα των αριστούχων μαθητών που απεχθάνονται ή δεν βρίσκουν κανένα ενδιαφέρον στα μαθήματα στα οποία αρίστευσαν. Ή στα παιδιά που γράφουν άριστα στις πανελλαδικές εξετάσεις και μια μέρα μετά έχει σβηστεί με μιας ο κύριος όγκος των γνώσεών του. Ή ενός άλλου γνωστού διλήμματος. Απ' τη μία, η εκπαίδευση με κίνητρο στους βαθμούς είναι ένα αδιανό πουκάμισο χωρίς το σώμα της αγάπης για τη γνώση. Απ' την άλλη, αν αφαιρέσουμε τη βαθμολόγηση της επίδοσης από την εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι όπως αυτές έχουν καταστεί απόλυτα αλληλοεξαρτώμενες, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η κατάσταση στα σχολεία να γίνει ακόμα πιο ανεξέλεγκτη και χαοτική. Ας κοιτάξουμε όμως μέσα στις τάξεις. Είναι δυνατόν οι μαθητές που παίζουν στα δάχτυλα τις πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία και μπορούν να μιλάνε με λεπτομέρειες για αυτές, να αποστρέφονται γενικά τη γνώση? Φταίνε οι ίδιοι που το βάρος στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει μετατοπιστεί από τη γνώση στις δεξιότητες και την πληροφορία?
με αποτέλεσμα να μην έχουν το γνωστικό υπόβαθρο να κρίνουν τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης στο Google ή στη Wikipedia, όχι των πραγμάτων. Είναι πιο άμεσες πηγές πληροφόρησης σε σχέση με οποιοδήποτε βιβλίο. Μήπως πιστεύει κανείς ότι οι μαθητές θέλουν να γίνονται θύματα των fake news που κυκλοφορούν ευρύτατα και μέσω ίντερνετ? Όχι, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι. Μην γελιάτε κανείς. Αν δεν ήταν η θηλιά του ανταγωνισμού, του ανιαρού σχολείου, ο κάθε μαθητής, και όχι μόνο αυτός που ονειρεύεται να σπουδάσει φυσική, θα ήθελε πραγματικά να ξέρει σε ποιο ιστορικό, κοινωνικό πλαίσιο έζησαν και δούλεψαν ο Γαλιλαίος, ο Νεύτωνας, ο Αϊνστάιν, τι τροφοδότησε τη σκέψη τους, πώς κατέληξαν στις σπουδαίες επιστημονικές ανακαλύψεις τους και να μην απομνημονεύει απλά σε ρουστή. Ο κάθε μαθητής, και όχι μόνο αυτός που ονειρεύεται να σπουδάσει πληροφορική, θα ήθελε πραγματικά να ξέρει πώς ο άνθρωπος μπόρεσε να χειραγωγήσει τους νόμους της φύσης, ώστε να κάνει την πληροφορία να μεταδίδεται με ασύλληπτες ταχύτητες σε κάθε γωνιά του κόσμου και όχι να μαθαίνει απλά σε ρούς αλγόριθμους. Ο κάθε μαθητής, και όχι μόνο αυτός που θέλει να σπουδάσει οικονομικά, θα ήθελε να ξέρει πώς λειτουργούν και πώς αναπτύχθηκαν τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνικής, και όχι να διδάσκεται ότι ο εργαζόμενος είναι κόστος για την επιχείρηση και ότι οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες είναι αυτοί που κινούν την οικονομία και όχι ο πραγματικός παραγωγός του πλούτου, η εργατική τάξη. Ο κάθε μαθητής, και όχι μόνο αυτός που ονειρεύεται να σπουδάσει ιατρική ή νοσηλευτική, θα ήθελε να ξέρει πώς και γιατί οι συνθήκες ζωής του εργαζόμενου λαού επιδεινώνουν την υγεία του, και όχι ότι η υγεία του λαού είναι κόστος για την οικονομία και τα φάρμακα πρέπει να είναι πανάκριβα για να κερδίζουν οι φαρμακοβιομήχανοι. Ο κάθε μαθητής, και όχι μόνο αυτός που θέλει να σπουδάσει ιστορία, θα ήθελε να μπορεί να επεξεργαστεί τα οικονομικά δεδομένα και να κατανοεί τις επιστημονικές ανακαλύψεις κάθε εποχής και όχι να βρίσκει στα σχολικά βιβλία παρά των βασιλιάδων τα ονόματα, όπως γράφει και ο Μπρέχτ. Όμως όλα αυτά κανείς δεν τα μαθαίνει. Το σχολείο σήμερα, όσο και να ανανεώνεται, όσο και να μπαίνουν ρομποτικά συστήματα στα σχολεία, νέοι διαδραστικοί πίνακες, όταν μπαίνουν, όλα αυτά είναι αναγκαία για όλους, παραμένει στεγνό, μακριά από τους προβληματισμούς των νέων, μακριά από τη ζωή τους, τις απορίες τους, τις αγωνίες τους. Και όταν το μάθημα ζωντανεύει, όταν οι μαθητές σταματούν να χαζεύουν, να κάνουν φασαρία, είναι όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν κάτι να τους πούν που βρίσκεται σε αντίθεση με τις ιδεολογικές κατευθύνσεις των σχολικών βιβλίων, εκτός του πλαισίου που υποτίθεται ότι κάνει φίλους τους μαθητές και ενεργούς στην αναζήτηση της αλήθειας, αλλά επί της ουσίας τους αφήνει μόνους στον ωκεανό των πληροφοριών και των ψεμάτων με το απαράδεκτο άλοθη ότι η αλήθεια είναι ζήτημα οπτικής. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μελέτες επί μελετών προσπαθούν να φωτίσουν τις διάφορες πλευρές του προβλήματος, δείκτες επί δείκτων και κουτάκια που ποσοτικοποιούν τα αποτελέσματα, στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ, φωνάζουν, αλλάξε ρότα. Και οι κυβερνήσεις ανταποκρίνονται. Ζαλίζεται κανείς από τις καινοτομίες στην εκπαίδευση, την αγωγή, από τα πολυάριθμα πρότυπα σχολεία του μέλλοντος, όμορφες λεξούλες που όμορφα καίγονται, από τη βασανιστική πείρα της σχολικής τάξης, αλλά και από το γεγονός ότι έχουν παράξει αποτελέσματα στο σχολείο, τον τρόπο σκέψης των μαθητών. Πολλές φορές, μάλιστα, μπορεί να έχουν και πιο καθαρή εικόνα για όλο το κάδρο, της επιστημονικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Να μετράνε αποτελέσματα, να εκπονούν επιστημονικές μελέτες για μια σειρά προβλήματα. Για παράδειγμα, είναι αλήθεια ότι αν διαβάσεις κάποιον ειδικό που εκτιμά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, μπορεί και να συμφωνείς μαζί του, όχι μόνο στις συνέπειες, αλλά και στο τι φταίει σε ένα πρώτο επίπεδο. Λέει, για παράδειγμα, στη συνέντευξή του, σύμβουλος του ΟΣΑ για την εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο. Οι Έλληνες μαθητές είναι καλοί στο να απομνημονεύουν, αλλά δυσκολεύονται να προεκτείνουν τις γνώσεις τους. Δεν σκέφτονται δημιουργικά, μας λέει. Αλλά και πέρα από την εικόνα του ελληνικού σχολείου, ο ίδιος μας λέει ότι οι πιο σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα είναι αυτές που δεν μπορεί να εκτελέσει η τεχνητή νοημοσύνη, όπως η φαντασία, η ικανότητα να παίρνουμε αποφάσεις μπροστά σε διλήμματα και άλλα. Απ' τη μία, επιμένουν με τις δεξιότητες. Απ' την άλλη, οι ίδιοι, σε μια σειρά μελέτες τους,
λένε ότι μια σειρά, ειδικά επαγγελματικές δεξιότητες, θύρονται, παλιώνουν κάθε 2,5 χρόνια. Αλλά το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις επαγγελματικές δεξιότητες, αλλά και αυτές που ονομάζουν δεξιότητες κριτική σκέψη. Γράφει ένας Αμερικάνος επιστήμονας που σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μαρξιστής. Αν υπενθυμίζεται αρκετά συχνά σε ένα μαθητή να εξετάζει ένα θέμα από πολλές οπτικές γωνίες, θα μάθει ότι πρέπει να το κάνει. Αλλά αν δεν γνωρίζει πολλά για ένα θέμα, δεν μπορεί να το σκεφτεί από πολλές οπτικές γωνίες. Η κριτική σκέψη δεν είναι δεξιότητα. Δεν υπάρχει ένα σύνολο δεξιοτήτων κριτικής σκέψης που μπορεί να αποκτηθεί και να αναπτυχθεί ανεξάρτητα από το πλαίσιο. Κοινώς, ακόμα και η κριτική σκέψη, όταν διδάσκεται σαν δεξιότητα, τότε χάνει τον ίδιο το δημιουργικό της χαρακτήρα. Απονευρώνεται. Φαντασία. Είναι η φαντασία μια δεξιότητα? Αν αντιληφθούμε τη φαντασία ως δεξιότητα, πώς μας καλούμε να το κάνουμε, που μπορούμε να την καλλιεργήσουμε με κάποιες τεχνικές, τότε τονίζουμε μονόπλευρα τη διαδικασία της μάθησης εις βάρος του περιεχομένου της. Αυτή άλλωστε είναι μια μόνιμη ιστορία του φαύλου κύκλου αυτού του σχολείου. Το αποτέλεσμα, η γνώση να είναι αποστεωμένη, γι' αυτό και να μην αφομοιώνεται ολόκληρα. Η δε φαντασία να υποβιβάζεται σε μια δεξιότητα. Όμως η φαντασία δεν αντιδιαστέλλεται με τη γνώση και την εμπειρική πραγματικότητα, αλλά διαπλέκεται μαζί της. Η κίνηση για την επινόηση μιας συσκευής ή μιας επιστημονικής υπόθεσης δεν βρίσκεται πέρα από την εμπειρική πραγματικότητα. Αναδύεται μέσα από αυτήν. Εκείνος που φαντάζεται το νέο είναι εκείνος που γνωρίζει αυτό που υπάρχει. Και όχι μόνο γνωρίζει αυτό που είναι γνωστό, αλλά γνωρίζει και τους περιορισμούς του γνωστού. Γνωρίζει δηλαδή τους νόμους κίνησης της κάθε μορφής ύπαρξης της ύλης. Έχει φτάσει μπροστά στα όρια της γνώσης του και έχει ανακαλύψει την άγνοιά του. Η φαντασία λοιπόν έρχεται σαν τέκνο της ανάγκης για να γίνει το άλμα μπροστά. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι άνθρωπο θέλει να διαμορφώσει η κοινωνία μέσα από το σχολείο. Αν η σημερινή καπιταλιστική κοινωνία θέλει έναν άνθρωπο ανάπηρο συναισθηματικά, τότε το έχει καταφέρει. Αν θέλει να βγαίνουν μονόπλευροι άνθρωποι, τότε σωστά έχει βαδίσει μέχρι τώρα. Και όχι μόνο έχει βαδίσει, αλλά και συνεχίζει και σήμερα. Όταν με μια σειρά νόμους προωθούνται σχολεία πολλών ταχυτήτων, κατηγοριών, που αναφίβολα θα αφήσουν πιο έντονα το στίγμα τους σε μια ήδη κατηγοριοποιημένη και ταξικά διασπασμένη κοινωνία. Και σε αυτή την υπόθεση, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει. Μέσα από τις εκθέσεις της και τις κατευθύνσεις της. Μήπως δεν ήταν η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Ελλάδα που έλεγε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην οποία οι εκπαιδευτικές αρχές παίρνουν αποφάσεις σχεδόν σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία συμπεριλαμβανομένη της επιλογής των μεθόδων διδασκαλίας. Μήπως αυτή ακριβώς η διατύπωση, χιλιοϋπομένη και τετριμένη ούτως ή άλλως, αφού όλη η εκπαιδευτική, η μεγάλη πλειοψηφία τους προσαρμόζεται στο κοινό του. Δεν προωθούσε τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση σε ζητήματα διδασκαλίας κατά τη στοιχεία με τις περίφημες βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που προάγουν παραπέρα την κοινωνική κατηγοριοποίηση σχολείων, το σπάσιμο του ενιαίου χαρακτήρα του προγράμματος σπουδών και του μαθήματος ή έστω ότι έχει απομείνει από αυτού. Φίλες και φίλοι, το Μάιο του 2024 θα πραγματοποιηθούν οι ευρωεκλογές. Η πείρα δείχνει ότι δεν υπάρχει ούτε βήμα ικανοποίησης των λαϊκών μορφωτικών αναγκών, βήμα αναβάθμισης του παιδαγωγικού ρόλου του εκπαιδευτικού, αν δεν συγκρουστείς με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αιτήματα, στόχους πάλης και διέξοδο που εξ αντικειμένου δεν χωράνε στα τείχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πείρα επιβεβαιώνει και κάτι άλλο όμως, ότι ο λαός δεν μπορεί να ακολουθεί και να ταυτίζεται με τα επιχειρήματα που οι εκμεταλλευτές του βάζουν και στα ζητήματα της εκπαιδείας. Άλλα πρέπει να είναι τα κριτήρια των πολλών και άλλα το λίγο. Και αυτό συμβαίνει γιατί άλλες και αντίθετες είναι οι ανάγκες. Ο λαός θέλει ένα σχολείο για όλα τα παιδιά, που όλα θα μαθαίνουν τα ίδια γράμματα. Τι θα πει κάθε σχολείο ή δήμος να καθορίζει το περιεχόμενο ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Τι θα πει ο σύλλογος διδασκόντων καθορίζει μαζί με τους γονείς
το περιεχόμενο και τα μαθήματα. Είναι σαν να λέμε, όποιος μπορεί, ας προχωρήσει. Ο λαός έχει ανάγκη ένα σχολείο που η λειτουργία του θα είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Τι θα πει τα σχολεία στους δήμους? Μήπως όταν πέρασαν τους παιδικούς σταθμούς στους δήμους είδαμε προκοπή? Ο λαός θέλει ένα σχολείο που ο νόμος του κέρδους δεν έχει θέση μέσα σε αυτό και στη σχέση του μάθητη με το δάσκαλο. Τι θα πει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης? Τι θα πει ο Σύλλογος Γονέων μαζί με το Σύλλογο Διδασκόντων θα εξασφαλίζουν τα έσοδα για τη λειτουργία του σχολείου? Ο λαός έχει ανάγκη ένα σχολείο που ο μαθητής από την αρχή θα οικοδομεί τη σκέψη του, την αφομοίωση της μητρικής του γλώσσας για να μπορέσει στη συνέχεια να αποκτήσει τις βάσεις σε όλα τα μαθήματα. Πόσο φυσιολογικό και παιδαγωγικά τεκμηριωμένο είναι την ώρα που ο μαθητής του νηπιαγωγείου, της πρώτης δημοτικού, προσπαθεί να μάθει αυτό, τη μητρική του γλώσσα, την ώρα ακόμα που ακόμα δεν γνωρίζει την αλφαβήτα της μητρικής του γλώσσας, να μαθαίνει ταυτόχρονα και μια ξένη. Έχουμε ανάγκη από ένα σχολείο όπου οι νέες τεχνολογίες ή υπολογιστές θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που θα το πιάνει στα χέρια του μαθητής όταν θα έχει αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις για να το χρησιμοποιήσει όπως πρέπει. Τι νόημα έχει να το βάλουμε και αυτό το νηπιαγωγείο από την πρώτη δημοτικού? Εμείς κυνηγάμε τα παιδιά μας στο σπίτι για να κλείσουν τα κομπιούτερ, τα κινητά, να ανοίξουν κανένα βιβλίο. Πρέπει από την πρώτη δημοτικού να τα μάθουμε να ξεροσαλιάζουν μπροστά σε μια οθόνη? Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να τρέχουν, να παίζουν για να αναπτυχθούν κανονικά, ψυχικά και σωματικά. Εμείς ακόμα, χωρίς να κρύψουμε λόγια, λέμε ξεκάθαρα ότι η προοπτική βρίσκεται στη ρήξη με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν παραπέμπουμε τη λύση των προβλημάτων σε ένα απότερο μέλλον όταν το λέμε αυτό. Παλεύουμε σήμερα ώστε να υπάρχουν κατακτήσεις, αξιοποιώντας όλες τις μορφές δράσης, πρωτοβουλίες, ανάδειξης προβλημάτων. Ωστόσο, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κρύψουμε την αλήθεια από το λαό και την νεολαία. Ότι δήθεν μπορεί να απαλλαχτεί από αυτή την πολιτική χωρίς να στοχεύσει στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Δεν μπορούμε δηλαδή και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τα παραπέμψουμε όλα από τον καπιταλισμό και στις συνταγές της διαχείρισής του που είναι από χέρι αντιλαϊκές. Η πρότασή μας, η πρόταση του ΚΚΕ, είναι και ρεαλιστική και αναγκαία. Θέλουμε ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Ένα σχολείο που δεν θα χωρίζει τα παιδιά. Το σχολείο αυτό είναι αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν. Το σχολείο που προτείνουμε δεν εξορίζει τη φυσική και την αισθητική αγωγή σαν δευτερεύοντα μαθήματα, αποκλειστικά για εκτόνωση. Δουλεύει μαζί με την νόηση και το συνέστημα. Ξεμπερδεύει μια και καλή με απόψεις. Όπως, γιατί να κάνεις χορό αν δεν πρόκειται να γίνεις χορευτής? Γιατί να ασχοληθείς με τις τέχνες αφού δεν πρόκειται ποτέ να γίνεις καλλιτέχνης? Γιατί να γυμναστείς αφού δεν έχεις ταλέντο ή δεν θα προχωρήσεις σε πρωταθλητισμό? Το σχολείο αυτό της θεωρίας και της πράξης, της ανάπτυξης και της καλλιέργειας όλων των ενδιαφερόντων του ανθρώπου, απαντά λοιπόν ότι τα παιδιά έχουν χέρια για να γράφουν αλλά και για να ζωγραφίσουν. Να κάνουν λειτουργική, για να ταλαιρώσουν με νεχώματα, να χτίσουν, να ασχοληθούν με απλές και σύγχρονες μηχανές. Έχουν στόμα και για να λένε το μάθημα, αλλά και για να τραγουδήσουν, να παίξουν θέατρο. Και απαντάμε έτσι για έναν λόγο. Γιατί με όποια επαγγέλματα και αν ασχοληθεί ο άνθρωπος στην πορεία της ζωής του και μέσα από αυτά συμβάλλει στο κοινωνικό γίγνεσθε, πρέπει να έχει μία ειδικότητα. Να είναι άνθρωπος. Στο πλαίσιο αυτής της κοινωνίας, όχι μόνο δεν περισσεύει κανείς και δεν περισσεύει και κανείς εκπαιδευτικός, αλλά πολύ περισσότεροι είναι αναγκαίοι και με αναβαθμισμένες σπουδές. Κυρίως όμως, κανένα παιδί δεν αντιμετωπίζεται σαν ανήμπορο στη γνώση. Η κοινωνία, οι θεσμοί της, είναι υπεύθυνη για τη μόρφωση του παιδιού και την επαγγελματική αποκατάστασή του, του νέου, και όχι η οικογένεια, όπως τον καπιταλισμό που φορτώνεται όλα τα βάρη. Η πρότασή μας για το σχολείο αυτό, των σύγχρονων αναγκών, αλλά και δυνατοτήτων της εποχής, αποτελεί όπλο στην καθημερινή πάλι. Μπορεί να μπολιάσει τους αγώνες, τις διεκδικήσεις του λαού και της νεολαίας, να διαμορφώσει κριτήριο αντιπαράθεσης στις αλλαγές που κατά καιρούς προωθούνται και διαφημίζονται. Γιατί αυτόν τον κόσμο, με τη δύναμη της γνώσης, μπορούμε να τον εξηγήσουμε. Αλλά και με την οργάνωση της πάλης, μπορούμε να τον αλλάξουμε. Ευχαριστώ πολύ.